Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Κοζανίτες, σε όλες τις Κοζανίτισες. Αυτήν την πολύ σημαντική μέρα για την Κοζάνη επέλεξα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και δίπλα στον πολύ καλό μου φίλο, καλό συνάδελφο, τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί όλα αυτά τα χρόνια η Δυτική Μακεδονία βρέθηκε σε καλά χέρια. Κρατώντας ο Γιώργος το τιμόνι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατάφερε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες για την περιοχή μας εδώ να κρατήσει την περιφέρεια όρθια. Και βέβαια θέλω να συγχαρώ και τον ίδιο αλλά και όλη του την ομάδα της διοίκησης, γιατί πραγματικά έδωσαν έναν αγώνα τον οποίο τον έζησα από κοντά και ως πρόεδρος των περιφερειών της Ελλάδος, αλλά και ως πρόεδρος των περιφερειών και των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γιώργος ο Κασαπίδης κατάφερε να κρατήσει τη Δυτική Μακεδονία στην πρώτη γραμμή της Ελλάδος και στην κορυφή της Ευρώπης. Και θέλω πραγματικά να τον ευχαριστήσω γιατί σήμερα το παράδειγμά του, το παράδειγμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα και για περιφέρειες ανά την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν, Γιώργο μου, είμαι εδώ να σου ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε σένα και σε όλη την ομάδα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας χρόνια κρίσιμα για τα οποία και στα οποία θα χρειαστεί να κάνουμε όλοι μαζί ενωμένοι μια μεγάλη προσπάθεια για να σηκώσουμε τη Δυτική Μακεδονία ακόμη πιο ψηλά. Καλή επιτυχία, Γιώργο μου. Κύριε Δυτική, πώς θα δημιουργείτε ένα εχθρικό κλίμα? Και το λέω γιατί ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και οι μισοί νεοδημοκράτες δεν ήρθαν καν στην υποδοχή λόγω του ότι κάποιοι είναι με τον κύριο Μανατίδη. Και τώρα εδώ πέρα δίπλα σας ήταν ο κύριος Μανατίδης, δεν τον είδατε, δεν σας είδε, πάντως δεν χαιρετηθήκατε. Πρώτα απ' όλα θα σας πω δεν τον είδα καν. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα να χαιρετήσω τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Θα σας πω όμως κάτι. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να μένει πέρα και έξω από τα κόμματα. Γι' αυτό και σήμερα δεν είμαι εδώ για να στηρίξω έναν γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο ή πορτοκαλί υποψήφιο. Σήμερα είμαι εδώ για να στηρίξω έναν ικανό περιφερειάρχη. Έναν άνθρωπο που όλη του την πορεία έβαζε πέρα και πάνω από κόμματα και άλλου είδους συμφέροντα τον τόπο του και τους συμπολίτες του. Και γι' αυτό και πραγματικά, όπως και στη δική μου μάχη που κρίθηκε την προηγούμενη Κυριακή στην Κεντρική Μακεδονία, ήμουνα ξεκάθαρος. Τα κόμματα κρίνονται στις εκλογές, στις εθνικές και στις ευρωεκλογές που έρχονται. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές επιλέγουμε τους ανθρώπους εκείνους που έχουν το σχέδιο, την εμπειρία, την ικανότητα, το όραμα αλλά και την ομάδα για να πάνε τον τόπο τους μπροστά.